σε αυτά τα διαβατήρια που είχαμε δώσει, μία είναι η περίπτωση που έχουμε δώσει εμείς που χρειάζεται να θέλετε ανάκληση του διαβατηρίου. Ακριβώς. Από τις έρευνες που έχουν γίνει, έχουμε μία περίπτωση η οποία περιλαμβάνεται στη λίστα των κυρώσεων. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία και γι' αυτό θα πρέπει να παρακολουθούμε συνέχεια την πορεία και το πώς διαμορφώνεται η συγκεκριμένη λίστα, καθώς ενδεχομένως να δούμε να προστίθονται επιπλέον πρόσωπα κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Γι' αυτό ημερών. Το συγκεκριμένο είναι ένας από τους ολιγάρχες, αυτός που είναι Κύπριος, είναι γνωστός, αν θέλετε, είναι από αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί, που έχει κυπριακό διαβατήριο. Για ευνόητους λόγους δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Ωραία, όμως η διαδικασία έχει ξεκινήσει, κύριε Πελεκάνε. Ακριβώς. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν ακυρώνεται αυτόματα μία πολιτογράφηση επειδή κάποιο πρόσωπο που εκλαμβάνεται στη λίστα των κυρώσεων. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ακολουθηθούν. Υπάρχουν η διαδικασία ανάκλησης λέτε έτσι και υπάρχει και μια επιτροπή που έχει συσταθεί γι' αυτό. Ο λόγος που ρωτάω, κύριε Πελεκάνε, επειδή επικαλούμε δηλώσεις σας Οκτώβριο 2021, μιλούσαμε τότε για ανάκληση 45 τέτοιων διαβατηρίων από 39 επενδυτές και άλλους 6 συγγενείς τους. Αυτό Οκτώβριο του 2021. Έχετε να μας πείτε νεότερα, είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία? Αυτές είναι περιπτώσεις οι οποίες έχει ληφθεί η απόφαση για την ανάκληση των πολιτογραφήσεων. Και βρισκόμαστε στη διαδικασία για ολοκλήρωση και την υλοποίηση αυτής. Γνωρίζετε σε ποιο σημείο αυτής της διαδικασίας είμαστε? Έχει σημασία. Ουσιαστικά πρόκειται για πρόσωπα και επειδή αυτό ακριβώς προβλέπεται από τη διαδικασία και από τη σχετική νομοθεσία, τα οποία έχουν μετά την ενημέρωση που έχουν λάβει όσον αφορά τις αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν το δικαίωμα να αποταθούν σε αυτή την επιτροπή στην οποία. Άρα, ακόμα δεν έχει γίνει η ανάκληση. Αυτό λέω. Χρησιμοποιούνται ακόμη αυτά τα διαβατήρια και ενδεχομένως μέσα σε αυτούς να είναι και ο ένας που είναι μέσα στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η διαδικασία όσον αφορά τις συγκεκριμένες 45 περιπτώσεις βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται οι αποφάσεις της συγκεκριμένης επιτροπής. Ναι. Τώρα, κύριε Πελεκάνε, άκουγα χθες και τον πρόεδρο Δημοκρατίας έτσι που εμφανιζόταν ενοχλημένος για το ρόλο της Τουρκίας, αν θέλετε τώρα, στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον ρόλο διαπραγματευτή που έχει αναλάβει, αν θέλετε. Δυσαρεστημένος για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία και όχι σε τόσο βαθμό, ο πρόεδρος Δημοκρατίας λέει, για την Τουρκία όλο αυτό το διάστημα. Είναι κάτι το οποίο έχει, αν θέλετε, μεταφέρει στα αρμόδια φόρου. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή ο Πρόεδρος έκανε ειδικές αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα. Ουσιαστικά βλέπουμε την Τουρκία να διαδραματίζει το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου. Ουσιαστικά η Τουρκία με αυτές τις ενέργειες αποκομίζει ιδίων όφελος αφού δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις. Αφενός αποκομίζει ιδίων όφελος ενώ αφετέρου ουσιαστικά υποσκάπτει την προσπάθεια όλων αυτών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες με τις αποφάσεις τους προσπαθούν ουσιαστικά να επιφέρουν πλήγμα στη Ρωσία έτσι ώστε να επικρατήσει το διεθνές δίκαιο και να σταματήσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τώρα κύριε Πελεκάνη, είχαμε πει, θυμάστε, πάμε στη Γενέβη Απρίλιο 2021 εκεί που είχε αποφασιστεί ο διορισμός ειδικού απεσταλμένου, είναι ακόμα στον πάγο αυτό, περιμένετε. Δεν ξέρω αν έχουν προχωρήσει όποιες άλλες διαδικασίες, αν έχετε συνεχίσει τα διαβήματα κλπ. Είναι στον πάγο αυτή ο διορισμός, είναι βαρτωμένο και το Κυπριακό. Τι γίνεται με αυτό? Πάμε στις προεδρικές χωρίς οποιαδήποτε ενδεχομένως νέο βήμα σε όλο αυτό το ζήτημα? Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για εισήγηση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Μία εισήγηση η οποία συζητήθηκε και κατά τη διάρκεια που είχε και τη συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών με τους δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ουσιαστικά η δική μας η πλευρά από την πρώτη στιγμή που κατατέθηκε αυτή η εισήγηση ήταν θετική και παραμένει θετική. Είχαμε όμως την υπαναχώρηση, θα έλεγα, της άλλης πλευράς και είναι καλά γνωστά τα γεγονότα έκτοτε. Είναι μία απόφαση, μία εισήγηση του Γενικού Γραμματέα η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα.
Και όσον αφορά τη δική μας την πλευρά, δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε όσον αφορά τη στάση μας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να. Τώρα, κύριε Πελεγάνη, έτσι, κλείνοντας, να δούμε, έχουμε κάποιες σημαντικές επισκέψεις στη χώρα μας. Εγώ θα σταθώ αύριο, είναι που έρχεται η κυρία Λαγκάρτ στην Κύπρο. Ακριβώς, η κυρία Έχουμε Λαγκάρτ κάποιο συγκεκριμένο λόγο, είναι προσκεκλημένα, αντιλαμβάνομαι, του Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας. Θα δει όμως και τον Πρόεδρο. Ναι, όντως, θα επισκεφτεί την Κύπρο μετά από πρόσκληση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και θα έχει αύριο το πρωί στις 9 η ώρα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος το πρωί, συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται ότι θα συζητηθούν οι εξελίξεις που προκύπτουν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ειδικότερα τα θέματα που αφορούν την οικονομία και τις επιπτώσεις στα τραπεζικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και γενικότερα τις οικονομικές επιπτώσεις στις χώρες της Ευρωζώνης. Η εξέλιξη αυτή, έτσι, με το μετασχηματισμό, αν θέλετε, της RCB Bank, θα αποτελέσει, έτσι, αντικείμενο συζήτησης, πώς έγινε αυτό και τι επηρέασε αυτή την εξέλιξη. Είναι καλά γνωστά τα γεγονότα όσον αφορά την RCB. Ουσιαστικά το κράτος, η πολιτεία, θα έλεγα, και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έδρασαν έγκαιρα στη συγκεκριμένη περίπτωση και έχουμε διασφαλίσει τόσο τη σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος, αλλά βεβαίως έχουμε διασφαλίσει ότι και όλοι οι πελάτες της συγκεκριμένης τράπεζας θα μείνουν ανεπηρέαστοι και αναφέρομαι φυσικά στους καταθέτες, τους οποίους έχουμε βεβαίως προστατεύσει. Ένα σχόλιο, κύριε Πελεκάνη, γιατί τα οικονομικά είναι το αντικείμενο σας. Σε 9 χρόνια μέσα έχουν κλείσει 4 συστημικές τράπεζες. Αυτό είναι προς εξυγίαση του τραπεζικού μας συστήματος. Πώς βλέπετε, αν θέλετε, την πορεία? Θα πρέπει να δούμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αν πάμε, για παράδειγμα, πίσω στο 2013, είχαμε να κάνουμε με ένα τραπεζικό σύστημα, μέρος του οποίου ήταν μη βιώσιμο. Υπήρχαν δηλαδή τράπεζες, συστημικές τράπεζες, οι οποίες δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και επομένως θα έπρεπε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά τις συγκεκριμένες τράπεζες. Η περίπτωση που έχουμε σήμερα ενώπιον μας και συζητούμε, η περίπτωση της RCB, είναι εντελώς διαφορετική. Είναι για διαφορετικούς λόγους που έχουν ληφθεί, οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί και θα πρέπει να πούμε κάτι που αποδεικνύεται άλλωστε και από το αποτέλεσμα, ότι πρόκειται για μια τράπεζα η οποία είχε κεφαλαιακή επάρκεια, μια τράπεζα η οποία εύρωστη. Μπορούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, που είναι βεβαίως και ένας πολύ σημαντικός λόγος που έχουμε καταφέρει να προστατεύσει. Απλά, κύριε Πρέκα, θυμάμαι ότι, αν θέλετε, μετά τα γεγονότα του 2013, την οικονομική κρίση και το κούρεμα των τραπεζών, ήταν από τις πρώτες δεσμεύσεις, αν θέλετε, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, πώς θα, αν θέλετε, θα εξασφαλίσει τους Ρώσους καταθέτες τότε. Ήταν αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα. Σήμερα είμαστε σε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Την εξέλιξη, θέλω, αν θέλετε, των υπηρεσιών του τραπεζικού συστήματος στη χώρα μας, των υπηρεσιών που παρέχονται, των ξένων κεφαλαίων, όλα αυτά στα πλαίσια μιας οικονομίας που έχει όλα τα βαρύδια και από την πανδημία και τώρα από την ρωσική εισβολή. Σας ανησυχεί αυτό, θέλω? Θα είναι ένα αντικείμενο συζήτηση με την κυρία Λαγκάρτ? Θα πρέπει να πούμε ότι και η ίδια η κυρία Λαγκάρτ, σε συνέντευξη που έχει παραχωρήσει σε τοπική εφημερίδα πριν από μερικές μέρες, έχει ουσιαστικά αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα και έχει σημειώσει ξεκάθαρα πως η έκθεση της Κύπρου πλέον όσον αφορά τη ρωσική αγορά είναι από ελάχιστη ως πάρα πολύ περιορισμένη. Επομένως, δεν αναμένονται οι οποιασδήποτε ανησυχητικές επιπτώσεις να προκύψουν οποιασδήποτε ανησυχητικές επιπτώσεις για το τραπεζικό μας σύστημα μετά από τις κυρώσεις που είναι το αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Έχουν γίνει πάρα πολλά από το 2013 και μετά. Μάλιστα, έχουμε και εκθέσεις από ανεξάρτητους οίκους, όπως είναι η Moneyval ή η Greco, στις οποίες εκθέσεις καταγράφεται η πρόοδος που έχει καταγράψει η Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουμε κλείσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό λογαριασμών. Έχουμε κλείσει τις εταιρείες Κέλυφος. Η Κύπρος, θα έλεγα σήμερα, είναι σε μια πολύ πιο ισχυρή θέση να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κρίση που έχει προκύψει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπελεγάνε. Καλή συνέχεια να έχετε. Τώρα, η καλά. Ταινία Κότα αναδείχθηκε καλύτερη ταινία στην φετινή τελετή απονομή των βραβείων Όσκαρ. Το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου δόθηκε στην Τζέσικα Τσάστεϊν, ενώ του πρώτου ανδρικού στον Will Smith. Με την νίκη του, ωστόσο, να επισκιάζεται από το επεισόδιο που προκάλεσε όταν χαστούκησε τον παρουσιαστή της βραδιάς επειδή κοροϊδεύσε το ξυρισμένο κεφάλι της σύζυγου του.